Καλησπέρα και από μένα. Το 1973 ο Μίκης Θεοδωράκης, το ιερό τέρας για όλους εμάς την εποχή εκείνη, πραγματοποίησε μία συναυλία στο μεγάλο αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης του Παρισιού. Δίπλα μου ακριβώς καθόταν ένας ιεραπόστολος της Καθολικής Εκκλησίας. Και όταν μας άκουσε να μιλάμε ελληνικά, γυρνάει και μου λέει, εάν είχαμε εμείς το Θεοδωράκη, θα είχαμε κατακτήσει την Αφρική μαζί του. Είναι συγκλονιστικό να τα ακούει κανείς από έναν άνθρωπο που τοποθετείται στην άλλη όχθη, γιατί δείχνει και ποια ακριβώς είναι η αντιμετώπιση αυτών οι οποίοι εξέχουν στην ελληνική κοινωνία, στη σημερινή ελληνική κοινωνία, το γνωστό ρητό τους υπερέχοντας τάχης κολούιν. Αλλά δυστυχώς για όσους το χρησιμοποιούν είναι ρητό αρχή πολιτικής των τυράννων. Τον Μίκη Θεοδωράκη τον γνώρισα πραγματικά το 1992 όταν είχε κυκλοφορήσει στο Παρίσι ένα βιβλίο μου «Ελληνική ιστορία», «Histoire de la Grèce», το οποίο διαπραγματευόταν την ελληνική εξέλιξη στη σταθερά της και στη συνέχειά της από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τότε, μέχρι το 1992. Δεν μου είχε πει ότι το είχε διαβάσει. Βρεθήκαμε κάποια στιγμή στον δρόμο, γιατί κατοικούσαμε πολύ κοντά, και με κάλεσε στο σπίτι του και από τότε αρχίσαμε έναν διάλογο, ο οποίος λυπάμαι πολύ που δεν είχα την πρόνοια να κρατήσω μαγνητόφωνο. Ο Μίκης Θεοδωράκης, εκτός από την αφηγηματική του ικανότητα, η οποία εντυπωσιάζει, είναι και φιλόσοφος, γι' αυτό και η τέχνη του, αν θέλετε, προσωπικά εκτιμώ ότι είναι φιλοσοφούσα τέχνη. Δεν είναι τυχαία. Συνεχίσαμε με αραιότερο ρυθμό και στην Ελλάδα να μιλάμε. Ώσπου το 1995 ο Έρικ Χομπσμπάουν, ένας Άγγλος ιστορικός, έδωσε μία συνέντευξη με αφορμή το Σκοπιανό μάλιστα, και είχε ως τίτλο «Μύθος η ελληνική συνέχεια 3.000 χρόνων». Έλεγε διάφορες ανοησίες, κυριολεκτικά ανοησίες, δεν στέκουν δηλαδή στην λογική της επιστήμης, όπως παραδείγματος χάρη δεν μπορεί να είναι Έλληνας ένας Θηβαίος αγρότης ο οποίος δεν γνωρίζει Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Ως εάν ο Άγγλος χωρικός στην χώρα του δεν μπορεί να είναι Άγγλος επειδή δεν γνωρίζει Σέξπιρ, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, είχα κάνει την αντίκρουση αυτού του επιχειρήματος και συνοδεύτηκε η αντίκρουση αυτή από μία ομοβροντία χυδαίας επίθεσης της σύσσωμης τότε της αριστερής διανόησης. Και όταν λέω χυδαίας, κυριολεκτικά χυδαίας, δηλαδή και στις εκφράσεις. Εφύγει ο μύθος, ο θεός των αρχών της επιστήμης και της ιστορίας της διανόησης της αριστεράς. Σημειώνω ότι ο Πουλατζάς, σε ένα ανέκδοτο βιβλίο που το κυκλοφορώ σε λίγες μέρες, γράφει για αυτήν την αριστερά ότι έχει τεράστιο πρόβλημα με το έθνος, γιατί έχει τεράστιο πρόβλημα με τον εαυτό της, ότι είναι καθεστωτική. Όμως, τότε είχαμε κάνει μία πολύ εκτενή συζήτηση με τον Μίκη και μου έλεγε πάντα ότι ήθελε να κάνει μία παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή του έθνους, με βάση το επιχείρημα
της δικής μου ανάλυσης για την έννοια του έθνους και της ελληνικής συνέχειας. Συνέβη τότε να ετοιμάζω και να είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει ένα βιβλίο που είχε μέσα όλο αυτό το διάλογο από το Hobsbawm και το δικό μου αντεπιχείρημα μέχρι και τις επιθέσεις και τα διάφορα άλλα που έγιναν. Έθνος και εξυγχρονιστική νεωτερικότητα. Και μου λέει, με αφορμή αυτό θα κάνουμε την παρέμβαση. Σε αυτό το χώρο έγινε η παρουσίαση αυτή, ένας διάλογος, ο οποίος πήρε σάρκα και οστά, απέκτησε σάρκα και οστά στο βιβλιαράκι αυτό που λέγεται «Ελληνικότητα και διανόηση». Είναι ουσιαστικά με αφορμή το έργο που είχα παρουσιάσει από την ελληνική ιστορία και στη συνέχεια μια παρέμβαση του Μίκη Θεοδωράκη στα περί έθνους ελληνικής συνέχειας και της προβληματικής διανόησης. Είχε εντυπωσιαστεί και μάλιστα συνέλαβε με πάρα πολύ παραστατικό τρόπο το επιχείρημα της ελληνικής ιστορίας που δήλωνε ότι αυτό που λέγεται κοινότητες στην τουρκοκρατία ήταν η πόλης κράτη με το ίδιο πολιτιακό σύστημα και τις ίδιες αρχές, βεβαίως εναρμονισμένες στις νεότερες συνθήκες της Οικουμένης και που ουσιαστικά η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους έφερνε τον ελληνισμό ως προσάρτημα βεβαίως της δεσποτικής δύσης, η κυρία Βούλγαρη το είπε με πολύ παραστατικό τρόπο προηγουμένως, και το χειρότερο, μας επανέφερε στους προσολόνιους χρόνους εξεπόψεως εξέλιξης του ελληνικού κόσμου. Και αυτό άλλωστε συγκροτεί το πρόβλημα για την νεοελληνική πραγματικότητα του κράτους έθνους και βεβαίως το κεντρικό πρόβλημα με το οποίο δεν μπορεί να συμβιβαστεί η αριστερά. Έχει σημασία να αναφέρω ένα μικρό απόσπασμα αυτής της συνάντησης του Μίκη με τον εαυτό του και τη φιλοσοφία που έχει για τον ελληνικό κόσμο όπως την παρουσίασε στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Λέει λοιπόν, και είναι ένα ψυχογράφημα του ιδίου, στα 1954 βρέθηκα στο Παρίσι για να σπουδάσω σε βάθος την μοναδική κατάκτηση των Ευρωπαίων στον τομέα της τέχνης, τη συμφωνική μουσική. Για έναν Έλληνα όπως εγώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη πρόκληση και δοκιμασία, γιατί κινδύνευα να πνιγώ είτε να αφομοιωθώ όπως οι περισσότεροι νέοι συνθέτες που προέρχονταν από χώρες της περιφέρειας μέσα στη μεγάλη θάλασσα της ευρωπαϊκής μουσικής τέχνης. Γι' αυτό το λόγο έπρεπε να μεγαλώσει μέσα μου και να ατσαλωθεί η πίστη μου στην ελληνικότητα, γνωρίζοντας ότι μονάχα έτσι θα κατόρθωνα να διατηρήσω την ιδιαιτερότητά μου ως Έλληνας με το διαχρονικό βάρος και σημασία αυτής της έννοιας προκειμένου να προβάλλω ακόμα και μέσα από τα τόσο ισχυρά ευρωπαϊκά ηχητικά υλικά την ουσία της ελληνικότητας. Και αφού εξηγεί πως γέμιζε τους πνεύμονές του και κυρίως οικοδομούσε τις αντιστάσεις του απέναντι σε θεωρίες που υιοθετούσε κυρίως η αριστερά των Φαλμεράγερ, Hobsbawm και Ζαχαριάδη, λέει, καταλήγει, «Τότε, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, διάβασα το πρώτο βιβλίο του Γιώργου Κοντογιώργη, «Ελληνική ιστορία», το «Histoire de la Grèce», στα γαλλικά και στη συνέχεια γνώρισα τον ίδιο προσωπικά στο Παρίσι και ομολογώ ότι έκτοτε το ταξίδι μου έγινε ευκολότερο, καθώς ο ήλιος της βεβαιότητας έσβηνε σιγά-σιγά τις μαυρίλες που μας σκέπαζαν και που δυστυχώς μας απειλούν ακόμα με τον σκοτραδισμό τους και σήμερα». Αφού αναλύει ακριβώς αυτή την ταύτισή του, όχι με τον Κοντογιώργη, αλλά με ένα επιχείρημα ουσιαστικά, το οποίο είναι απολύτως οφθαλμοφανές γιατί βασίζεται στις πηγές και που έχει να κάνει με την καθαρότητα της έννοιας ελληνικότητα, τι συμβολίζει ήδη στο καινούριο έργο που μας παρουσίασε η κυρία Βούλγαρη, έχει
προεκτάσεις οι οποίες νομίζω πρέπει να προσεχθούν και βεβαίως μέσα σε αυτό το κλίμα οδήγησε τα βήματά του σε μια εντυπωσιακή, αν θέλετε, προσέγγιση του ελληνικού προβλήματος, του πυρήνα του σημερινού ελληνικού προβλήματος. Η άρνηση της συνέχειας, της ελληνικής συνέχειας, έχει να κάνει με την άρνηση της προόδου. Διότι άλλο πράγμα η δυτική δεσποτική πραγματικότητα και άλλο πράγμα η ελληνική πραγματικότητα που διδάσκει την πρόοδο, διότι διδάσκει τη δημοκρατία, την ανθρωποκεντρική ολοκλήρωση. Το ερώτημα που θέτει ο Μίκης είναι ακριβώς αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει την αριστερά να αρνείται τον εαυτό της, να αρνείται την ταυτότητά της, να αρνείται την ίδια την ιστορική της μήτρα. Και το συμπέρασμα είναι ποιο? Ότι έχει βαθιά αντιδραστικά, αντανακλαστικά, τα οποία ανάγονται στο διαφωτισμό. Ακριβώς αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι, για να κλείσω, γιατί υποθέτω ότι πρέπει να κλείσω αυτή τη στιγμή, θέλω να πω εν κατακλείδη μία επισήμανση που είναι κρίσιμη για αυτό που είπα στην αρχή, ότι η τέχνη του Μίκη είναι όπως και η σκέψη του φιλοσοφούσα. Ο Μίκης έφερε το Βυζάντιο στη ζωή μας. Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ. Όπως επίσης έβγαλε το Βυζάντιο από την Εκκλησία και το κατέθεσε ως κοινό κτήμα που αποτελεί τη μήτρα της ελληνικής συνέχειας. Το να υιοθετεί κανείς τις απόψεις περί Βυζαντίου της Δύσης, η οποία τις οικοδόμησε για να αρνηθεί την ελληνική συνέχεια και να τοποθετηθεί η ίδια ως γέφυρα της αρχαιότητας με την εωτερικότητα, σημαίνει ότι αρνείται ουσιαστικά την έννοια και της αριστεράς, αλλά κυρίως την έννοια της προόδου. Αυτή είναι η κατακλίδα. Το γεγονός δηλαδή ότι μας φέρνει το Βυζάντιο στη ζωή μας, μας δείχνει ακριβώς ότι πρόκειται για έναν πολιτισμό ο οποίος μπορεί να εμπνέει με όρους προόδου, αλλά κυρίως δείχνει ότι είναι δημιουργικά εφάμιλος αυτού της αρχαιότητας. Ευχαριστώ πολύ.